κύριοι Υφυπουργέ, στις 28 Δεκάτου του 2021, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου ΟΑΤΑ 2.0, η διοίκηση του ΟΑΤΑ ανακοίνωσε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του συνόλου του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης 70 στρεμμάτων για 35 χρόνια. Δηλαδή, ο οργανισμός διαχείρισης του ΟΑΚΑ, που υπάρχει ακριβώς για τη λειτουργία και την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ως δημόσιας περιουσίας, παραδίδει περιουσία του ελληνικού λαού στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα με σύμβαση παραχώρησης. Προφανώς με κυβερνητική εντολή, δηλαδή δική σας ως Υφυπουργός Αθλητισμού. Είναι απορίας άξιων. Καταρχήν, αν υπάρχει έγκριση της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ και της αντίστοιχης του Υπουργείου που προείσταστε. Διότι εδώ πρόκειται για καραμπινάτι, εσχρή φωτογραφική ιδιωτικοποίηση. Πρώτον, το τίμημα της μηνιαίας μίσθωσης από την ιδιώτη είναι μόλις 15.000 ευρώ το μήνα, όταν το ΟΑΚΑ από τα μισθώματα του τέννις συνολικά έχει έσοδα 31.000 ευρώ το μήνα. Η διακήρυξη προβλέπει, θα έλεγα με θρασίτητα, πιθανή αύξηση του μισθώματος μετά το 12ο έτος με 10% των κερδών, όσα αυτά θα προκύπτουν από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή. Όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία προκαταβολή για τον οργανισμό, καμία άμεση οικονομική ωφέλεια για το ΟΑΚΑ από την ιδιωτικοποίηση, τη ιδιωτικοποίηση θα ήταν άλλωστε, αλλά το ΟΑΚΑ θα κληθεί να αποζημιώνει τον μελλοντικό μισθωτή για τους ήδη υπάρχοντες μισθωτές σε εγκαταστάσεις του τένις, δεδομένου ότι δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των συγκεκριμένων χώρων έως την παράδοσή του σε αυτόν. Με απλά λόγια, το κράτος χρηματοδοτεί ιδιώτες για να αξιοποιήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού προς όφελός τους. Ακόμα και η σύνδεση του τένις με το δίκτυο του φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του ΟΑΚΑ. Δεύτερον, ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής δεν θα βάλει ούτε ευρώ από την τσέπη του για τις προβλεπόμενες εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης. Θα μου πείτε ότι προβλέπεται στη διακήρυξη να καταβάλει ο ιδιώτης για την αναβάθμιση και τη συντήρηση του αθλητικού κέντρου 5 εκατομμύρια ευρώ. Και σας ρωτώ, από την τσέπη του θα τα βάλει? Όχι βέβαια. Τα έργα αυτά θα γίνουν με χρήματα του ελληνικού λαού. Από τα 2,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται για το σχέδιο Ελλάδα 2.0, με την κυβέρνηση να χαρίζει στον επενδυτή τα 56 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που εδώ και 2 χρόνια πανδημίας καμία ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, της παιδείας και των άλλων κοινωνικών δομών δεν υπάρχει. Δηλαδή τα χρήματα της αναβάθμισης δεν θα τα βάλει ο μισθωτής, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο με τη σειρά του τα έχει πάρει από τις τσέπες των λαών, από το λαό μας. Αυτά από μόνα τους αποδεικνύουν ότι έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός κλοπής δημόσιου χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, μοιράσματος προς τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, υποτίθεται για τη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας από την πανδημία. Και τελειώνοντας, σε πρώτη φάση παραχωρείται το κέντρο αντισφαίρησης, ανοίγοντας το δρόμο σε δεύτερο χρόνο, με βάση τα δικά σας λεγόμενα και για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ΕΑΚΑ. Άλλωστε, πρόσφατα η διοίκηση του ΟΑΚΑ όρισε με απευθείας ανάθεση 2 ανεξάρτητους εκτιμητές για την εκτίμηση του ποσού εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, που και αυτό περιλαμβάνεται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ποδηλατοδρομίου. Και κλείνω με τα ερωτήματα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, τι μέτρα θα λάβετε ώστε να σταματήσει κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ? Και δεύτερον, να παραδοθούν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του τένις στην Ομοσπονδία, στα Σωματεία, στην Νεολαία, στους πολίτες των Δήμων για άσκηση και αναψυχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι που μου τέθηκε η ερώτηση για την αξιοποίηση, επιτρέψτε μου να διορθώσω, του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης, του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Σπύρος Λούης. Διότι μου δίνεται μια εξαιρετική πάσα να καταστήσω ξεκάθαρα όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διακήρυξη αυτού του μεγαλόπνοου έργου και να μπει ένα τέλος σε αυτή την παραπληροφόρηση που βλέπω ότι καλλιεργείτε και εσείς προσωπικά και το κόμμα σας, κρίνοντας βέβαια από την ερώτηση και από το περιεχόμενό της και από τη σωρία ανακριβίων την οποία θέσατε. Αλλά ας ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Το ΟΑΚΑ αποτελεί την αυαρχίδα των αθλητικών υποδομών της χώρας μας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Επίσης, συμφωνούμε ότι οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να αξιοποιούνται από την αθλητική οικογένεια αλλά και από τους πολίτες της περιοχής. Υπάρχει όμως μια χαοτική διαφορά μεταξύ μας στην αντίληψη για το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Αλήθεια, κύριε συνάδελφοι, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν η αθλητική δραστηριότητα της εγκατάστασης την τελευταία δεκαετία?
Θα σας απαντήσω. Από το 2012 έως και το 2019 δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εθνική αθλητική διοργάνωση. Η απόλυτη εσωστρέφεια, η απόλυτη εγκατάλειψη. Εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να είναι βιτρίνα για τον ελληνικό αθλητισμό, να μην αξιοποιούνται ούτε καν για μεγάλες εγχώριες οργανώσεις. Ακόμα και από την Ομοσπονδία, την οποία επικαλεστήκατε και για πάρα πολλά χρόνια είχε την ίδια μόνιμη διοίκηση. Το 2020 και το 2021 πραγματοποιήθηκαν τα δύο πανελλήνια πρωταθλήματα junior, που είναι μεσαίας εμβέλειας διοργανώσεις και προκάλεσε θετική αίσθηση σε όλους με τις εγκαταστάσεις, διότι επιτέλους κάτι έγινε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια αχρηστίας. Φυσικά δεν μας τιμά καθόλου αυτή η κατάσταση. Και βέβαια, όταν δεν διεξάγει αθλητικές διοργανώσεις και βασίζεσαι μοιραία στις συνδρομές των σωματείων και μια κρατική επιχορήγηση, καταλαβαίνει κανείς πόσο εύκολο είναι να επιβιώσει ή πόσο δύσκολο για την ακρίβεια να επιβιώσει αυτή η εγκατάσταση. Για να έχετε εικόνα και να είστε ακριβείς άλλη φορά, σας αναφέρω ότι τα ετήσια λειτουργικά έξοδα της εγκατάστασης ήταν 230.000 ευρώ ετησίως. Δεν κυλούσαν στον αυτόματο, ξέρετε, οι εγκαταστάσεις αντισφαίρησης, είχαν δαπάνες και μάλιστα σημαντικές, χωρίς ανταποδοτικά ωφέλη. Γνωρίζω ότι παρά τις τεράστιες λειτουργικές δυσκολίες, όπως όλο το συγκρότημα του ΟΑΚΑ, έτσι και οι εγκαταστάσεις αντισφαίρησης δεν είχαν υποστεί καμία απολύτως εργασία συντήρησης από το 2004 μέχρι σήμερα. Γνωρίζω ότι παρά τις τεράστιες ανάγκες, οι φθορές ήταν ορατές ακόμα και με γυμνό μάτι. Στα λόγια ακούγονται όλα ωραία ότι μπορούν να γίνουν. Το λέει όμως και το λέει άλλωστε και η λαϊκή παροιμία. Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Ειδικά από την παράταξή σας, έχουμε μάθει και τις μεμσημυρίες και τα ευχολόγια. Η κυβέρνησή μας έχει μάθει όμως να απαντά στις προκλήσεις με πράξεις, έργα, αλλά κυρίως τολμηρές αποφάσεις. Μέσα σε 2,5 χρόνια καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί χρόνια πριν. Δώσαμε ξανά ζωή στις αθλητικές μας υποδομές και προχωράμε με όραμα, με σχέδιο, με προγραμματισμό για την αξιοποίηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρησης με τα 16 γήπεδα τέννης. Τρέξαμε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό το 2020, ο οποίος και ολοκληρώθηκε γρήγορα και τότε πάλι γκρινιάζατε και λέγατε τα δικά σας. Και τότε μισθώθηκαν εγκαταστάσεις στην εταιρεία στάδιο 2020ΑΕ για 2 ολόκληρα χρόνια που μας επέτρεπε ο νόμος. Έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αναβάθμισης αυτά τα 2 χρόνια, οι οποίες και συνεχίζονται και περνούν τις 200.000 ευρώ. Αναφέρω μερικές για να ξέρετε. Ηλεκτροφωτισμοί γηπέδων, περιβάλλον χώρων των κτηρίων και επισκευές σε ηλεκτρομηχανολογικά. Επισκευές και εξυγχρονισμός αρχιτεκτονικών, πλήρη ανακατασκευή του κυλιγίου της εγκατάστασης, συντηρήσεις σε επισκευές και νέος εξοπλισμός υπαίθριων γηπέδων. Παράλληλα, η αξιοποίηση αποδίδει ήδη, αυτή η μικρή αξιοποίηση που έγινε τα 2 τελευταία χρόνια, αφού υπάρχει θετικό πρόσημο από το 2019 που η εγκατάσταση εμφάνιζε ζημία 560.000 ευρώ. Το 2021 έχουμε ένα κέρδος της τάξης των 200.000 ευρώ επιπλέον των έργων αναβάθμισης που υλοποιούνται. Και σήμερα, με το σχέδιο που έχουμε θέσει σε εφαρμογή για το τέννις, ατενίζουμε για πρώτη φορά το μέλλον με αισιοδοξία. Θα σας μιλήσω στη δευτερολογία μου αναλυτικά για όλα αυτά που έχουμε δρομολογήσει και που φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που περιγράψατε. Και σας παρακαλώ, τουλάχιστον ακούστε. Άλλωστε, εσείς στο ριζοσπάστη θα γράφετε ό,τι εσείς θέλετε. Άσχετα από αυτά που σας απαντούμε, έστω και για λίγο, προσέξτε σας παρακαλώ, ειδικά στη δευτερολογία μου, όλα αυτά που πραγματικά συμβαίνουν και σας παραδίδω και εγγράφω στη δευτερολογία μου. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για τολμηρές αποφάσεις, αλλά δεν μας απαντήσατε. Έχετε την έγκριση της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ ή της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου σας? Δώστε μια απάντηση. Διότι τα όσα συμβαίνουν με τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου για την Αττική και ιδιαίτερα για την περιοχή του Αμαρουσίου, που έχει ως στόχο να προσφέρει κέρδη σε επιχειρηματίες, σε πολυεθνικές, μέσω πολύπλευρων δραστηριοτήτων μάλιστα, αγορές, τζόγος, ψυχαγωγία, πεντάστερα ξενοδοχεία, άθληση επιπληρωμής. Ειδικά για το Ολυμπιακό Συγκρότημα, οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και η δικιά σας έχουν δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μνημονιακό Συμβόλαιο του 2019. Και επειδή μας είπατε ότι παραπληροφορούμε, είναι ή δεν είναι αλήθεια
ο λεγόμενος οδικός χάρτης για το ΆΚΑ που προβλέπει να μετατραπεί σε ένα αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να πουληθεί με καλύτερους όρους, αφού η παγωγή του στο ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσε τα προβλεπόμενα. Είναι δεν είναι αλήθεια ότι ετοιμάζεστε για εμπορικές χρήσεις, αλλάζοντας τη λειτουργία που προέβλεπε μόνο αθλητικές χρήσεις? Είναι δεν είναι αλήθεια ότι επιχειρείτε να αλλάξει το χωροταξικό του σχέδιο, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα να χτιστούν νέες εγκαταστάσεις? Αυτό τον οδικό χάρτη τον υπέγραψε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ και το εφαρμόζετε κατά γράμμα εσείς, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το σχέδιο ΆΚΑ 2.0 ήταν ξεκάθαρες εξ αρχής, ότι η ανάπλαση του ΟΑΚΑ θα έχει και δημοσιονομικό αποτύπωμα με κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη διακήρυξη έχει χαρακτηριστικά πλήρους και σκανδαλώδους ιδιωτικοποίησης του ΟΑΚΑ, ναι ή όχι? Και αφού το απαξίωσαν όλες οι κυβερνήσεις, αυτό που είπατε ότι δεν έγιναν αθλητικές δραστηριότητες, αφού το απαξιώσατε, το εγκαταλείψατε, το υποχρηματοδοτήσατε όλες οι κυβερνήσεις, έρχεστε τώρα και προβάλλετε την ιδιωτικοποίηση ως λύση στο πρόβλημα. Γνωστό το κόλπο, όχι μόνο για το ΆΚΑ, για όλες τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που κάποτε ήταν κερδοφόρες, τις απαξιώσατε και τις πουλήσατε μετά. Εδώ και χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, με εξαίρεση τη μετάταξη των υπαλλήλων. Το ΟΔΙΕ το 2016, την ίδια στιγμή που λόγω κινητικότητας φεύγει προσωπικό από το ΆΚΑ. Και γι' αυτό στήσατε το παιχνίδι από το 2020, όταν χαρίσατε το τένις στο σημερινό μισθωτή, γνωστή εταιρεία, προετοιμάζοντας το έδαφο για όσα θα ακολουθηθούν στην επόμενη φάση. Η διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού φωτογραφίζει αυτή την εταιρεία. Το μαρτυρούν τα απαιτούμενα κριτήρια επάρκειας στην παράγραφο 7.3, να μην κάθομαι να τα αναλύω ένα προς ένα. Άρα ο στόχος ήταν να διαμορφώσετε ένα υποψήφιο αγοραστή του τένις συνολικά για 35 χρόνια. Φυσικά μέσα στη διακήρυξη μπορεί κανείς να αναζητήσει και το αναγκαίο συμπλήρωμα της παραπάνω απαίτησης. Και το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα όταν διαβάσεις τη διακήρυξη που λέει «Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κόλλημα για την κατοκύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης». Δεν απομένει να μας πείτε ποιοι είναι. Πείτε μας ποιοι είναι οι επενδυτές. Είναι ένας, είναι δύο. Πείτε, αν έχετε το θάρρος να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί. Το ΚΚΕ όχι μόνο είναι αντίθετο στην αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του ΆΚΑ και των εγκαταστάσεων, αλλά διεκδικεί την πραγματική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, διασφαλίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα στη λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων, χωρίς καμία και με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση των ιδιωτών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες άθλησης του λαού, της νεολαίας, των σχολείων, χωρίς να παραδίδεται αυτό το φιλέτο στα ιδιωτικά συμφέροντα. Αναμφίβολα, ο τρόπος λειτουργίας του ΟΑΚΑ δεν είναι αυτός που θέλουν οι εργαζόμενοι, οι αθλητές και οι γονείς. Ούτε αυτός που θα έπρεπε από τη σκοπιά των αναγκών του λαού, αφού εδώ και χρόνια, παρά τις λιγοστές δημόσιες χρήσεις, η λειτουργία του συγκροτήματος είναι ενταγμένες όμως στις ανάγκες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ που το χρησιμοποιούν και των ιδιωτικών μισθωμάτων. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων του ΆΚΑ, να παραδοθούν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του τένις και αντίστοιχα και οι άλλες αθλητικές υποδομές στην Ομοσπονδία, στα Σωματεία, στην Νεολαία, στους πολίτες των Δήμων για άσκηση και αναψυχή. Καλούμε τα Σωματεία, τους φορείς και την Νεολαία, τους πολίτες, στους Δήμους και ειδικά στο Μαρούσι, που η Δημοτική Αρχή είναι ο μόνος σύμμαχος που έχετε αυτή τη στιγμή, με τη θετική γνώμη που έχει εκφράσει. Καλούμε όμως τους κατοίκους να προβάλλουν την αντίθεσή τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΆΚΑ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.